Η ζωή, η λειτουργία του κόσμου, ακόμα και η αρχή του σύμπαντος δεν θα ήταν δυνατά να πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία της ενέργειας. Η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει και να εξελιχθεί αν δεν μάθαινε τρόπους να μετασχηματίζει την ενέργεια όλο και πιο αποτελεσματικά προς όφελός της. Όλες οι διεργασίες της φύσης, από τα μικροσκοπικά quark μέχρι τους έμβιους οργανισμούς, απαιτούν ενέργεια για να πραγματοποιηθούν. Από την παραγωγή των φωτονίων μέχρι τη φωτοσύνθεση και τη γέννηση των αστέρων, η ενέργεια είναι πανταχού παρούσα. Η ενέργεια δεν είναι λέξη αυστηρά καθορισμένη. Είναι γενικευμένος όρος που μπορεί να προσδιορίζει την ικανότητα κάποιου ή κάτι να παράξει έργο. Η ενέργεια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως κινητική, δυναμική, θερμική, χημική, πυρηνική και ηλεκτρική. Οι μορφές αυτές μπορούν να μετασχηματίζονται η μία σε μια άλλη. Για παράδειγμα, η κινητική ενέργεια των τουρμπίνων ενός υδροελεκτρικού εργοστασίου μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια για το δίκτυο ηλεκτρισμού. Η θερμική ενέργεια του ήλιου μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια τα φωτόνια και η κινητική ενέργεια των φωτονίων μετατρέπεται σε χημική ενέργεια από τα φύλλα των φυτών ώστε να φωτοσυνθέσουν. Μια δεύτερη ιδιότητα της ενέργειας είναι ότι αυτή ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται. Η ενέργεια πάντα μετασχηματίζεται ενώ αυτή κατά την αρχική και τελική κατάσταση του συστήματος παραμένει σταθερή. Η παραπάνω δήλωση αποτελεί τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής, ο οποίος είναι μια γενίκευση της αρχής διατήρησης ενέργειας. Η αρχή διατήρησης ενέργειας είναι παράβατος νόμος της φύσης. Αν ένα πακέτο νερού κατέχει χ ποσό ενέργειας, αυτό μέσω του υδροελεκτρικού εργοστασίου μπορεί να παράξει ιδεατά χ ποσό ηλεκτρικής ενέργειας. Και αναφέρω τη λέξη ιδεατά, καθώς στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν πάντα κάποιες απώλειες. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ενέργειας και μετασχηματισμού της είναι το έργο. Το έργο στην απλή του μορφή εκφράζει την ποσότητα της ενέργειας που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε κάποια άλλη. Η ενέργεια, επομένως, είναι το ποσό του έργου που απαιτείται για να μεταβεί ένα σύστημα από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική. Ας υποθέσουμε πως θέλεις να μετακινήσεις ένα βαρύ κυβότιο. Η αρχική κατάσταση του κυβωτίου είναι στη θέση Χ1 και εσύ θέλεις να το μετατοπίσεις στη θέση Χ2 που βρίσκεται 4 μέτρα μακριά. Το σώμα σου είναι ένα χημικό εργοστάσιο και πρέπει η χημική ενέργεια να γίνει κινητική μέσω των μειών σου. Επιστρατεύεις λοιπόν το μυϊκό σου σύστημα για τη μετατροπή αυτή. Εφόσον η δύναμή σου είναι ικανή να υπερβεί τις δυνάμεις τριβής και βάρους του κυβωτίου, καταφέρεις να το μετακινήσεις στη θέση Χ2. Το γινόμενο της δύναμης που εφάρμοσες και της απόστασης που διανύθηκε αποτελεί το έργο αυτής της πράξης. Το έργο έχει μονάδες επομένως νιούτον επί μέτρα και αυτό ονομάζεται τζάουλ προς τιμή του Άγγλου φυσικού James Prescott Joule. Γενικότερα, η ενέργεια αποθηκεύεται, ανταλλάσσεται και αποκτάται ενώ όλα τα φυσικά σώματα κατέχουν ενέργεια όπως μας λέει η περίφημη εξίσωση ε/μ/τετράγωνο. Αν και όπως προανέφερα υπάρχουν πολλές μορφές ενέργειας, αυτές δεν αξιοποιήθηκαν αμέσως κατά την αρχαιότητα και μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι αρχαίοι λαοί, εκτός της πυρηνικής ενέργειας, είχαν επαφή με όλες τις υπόλοιπες. Σε περιοχές ηφαιστείων καταλάβαιναν ότι η γη ήταν θερμή και πως όταν έκαιγαν ξύλα ή κάρβουνα ήταν εύκολα αντιληπτό πως χρησιμοποιούσαν ορυκτά. Οι μορφές αυτές δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν στα τότε χρόνια λόγω περιορισμένης γνώσης και τεχνολογίας. Η ενέργεια στα γενεσιουργά της χρόνια δεν ήταν τόσο σύνθετη και περιορίστηκε στη μετατροπή της θερμικής και ολικής ενέργειας σε κινητική, δηλαδή σε απομηχανές αλλά και ιστιοφόρα πλεούμενα. Η ιστορία της ενέργειας ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα. Η κατανόηση των αρχαίων Ελλήνων για θέματα ενέργειας περιοριζόταν στην ισορροπία δυνάμεων απλών μηχανών και δεν επεκτάθηκε σε δυναμικές περιγραφές ή αναλύσεις. Το πρώτο παράδειγμα των μηχανής είναι η αιωλόσφαιρα του Ηρώνα περί τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, η οποία αποτελεί την πρώτη ατομομηχανή της παγκόσμιας ιστορίας. Σύμφωνα με τον Άγγλο ιστορικό William Malmesbury, το 1125 η πόλη Ρέμς της Γαλλίας είχε στην εκκλησία της ένα όργανο που παρήγαγε ήχους μέσω της θέρμανσης νερού και διοχέτευσης των ατμών της σωλήνης. Το 15ο αιώνα ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι είχε σχεδιάσει ένα κανόνι ατμού με το όνομα Αρχιτονίρ. Από το 1551 και έπειτα οι ατμομηχανές άρχισαν να γίνονται ευρέως γνωστές ως μέσα χρήσης
φτάνοντας όλο και πιο κοντά στην τελική σημερινή τους μορφή. Η βελτιώση στα σχήματά τους και η εισαγωγή νέων συμπληρωματικών τεχνολογιών άρχισαν να μεγαλώνουν τόσο την απόδοσή τους όσο και τις εφαρμογές τους, κάνοντας τις μηχανές αυτές αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπότητας. Η εισαγωγή του ατμού σε μηχανές σε εργοστάσια παραγωγής και η ανάπτυξη του ηλεκτρισμού και τη μετατροπή του σε διάφορες μορφές χρήσης του οδήγησε στη βιομηχανική επανάσταση και την ανθρωπότητα σε μια αλματώδη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς τα τελευταία 100 χρόνια. Οι ανάγκες ανθρωπότητας ενέργεια όμως μετά τη βιομηχανική επανάσταση αυξήθηκαν χωρίς προηγούμενο, ενώ οι απαιτήσεις για ολοένα και περισσότερη ενέργεια συνεχίζουν να αυξάνονται, θέτοντας έτσι θέμα βιωσιμότητας του παρόντος μοντέλου παραγωγής ενέργειας. Η ενέργεια, όσο και αν μας δίνει ζωή, κρύβει κινδύνους από την εκμετάλλευση και κακοδιαχείρισή της τόσο προς εμάς όσο και προς το περιβάλλον. Έτσι, η ενέργεια όσο και αν μπορεί να εκτοξεύσει έναν πολιτισμό σε πρωτόγνωρα επίπεδα, άλλο τόσο μπορεί ελλείψη ορίων και ηθικής σε μια στιγμή να τον στιγματίσει ή να τον καταστρέψει. Στα επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους η ανθρωπότητα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την ενέργεια προς όφελός της, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει η εκμετάλλευση αυτή προς το περιβάλλον.